Συναντηθήκαμε σήμερα τόσο με τον πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Τουρκοκυπριακού Κόμματος, του Φαν Ερχιουμάν, όσο και με τον Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, όσο και τον Κουτρέι Ορτζερσάι, μεταφέροντας την θέλησή μας να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις τη νέα άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό στο τέλος Απριλίου στη Γενέβη. Επαναλάβαμε τις ξεκαθαρές θέσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού για στήριξη του συμφωνηθέντος πλαισίου όπως αυτό καθορίζεται στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για μια διζωνική, δικοινοτική, ομόσπονδη λύση με πολιτική ισότητα αλλά και αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων αλλά και με εδαφικές αναπροσαρμογές και μια δίκαιη διευθέτηση του περιουσιακού. Η λύση του Κυπριακού, επαναλάβαμε σε όλους μας τους συνομιλητές, είναι προς όφελος όλων των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Λατίνων και Μαρονιτών. Εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες, γιατί η Κύπρος είναι πολύ μικρή για να χωριστεί και πολύ μεγάλη για να χωρέσει όλο το λαό της. Και επειδή στον Δημοκρατικό Συναγερμό έχουμε μεγάλα οράματα για τον τόπο μας, γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε ότι τα μεγάλα οράματα δεν χωράνε ποτέ σε μοιρασμένες πατρίδες.